Ελπίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, Ελπίδα? Ευτυχώς που υπάρχει και μια ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει και μια ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αλλιώς... Είμαι πολύ που είμαι απόψε κοντά σας. Να σε καλά, Ελπίδα, και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μια νέα, μια πρωτοεμφανιζόμενη, να το πω έτσι, και συνάμα καταπληκτική φωνή. Ποιος σε ανακάλυψε? Η Alpha Records. Έκανε καλή ανακάλυψη, μπορώ να πω. Νιόνιο, πες καλησπέρες. Καλησπέρα, Ελπίδα. Καλησπέρα, Νιόνιο. Το είπα και στην αρχή, ευτυχώς που υπάρχει και το όνομα σου και είσαι Ελπίδα, και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε στα πάντα και να μας βγάλεις και εσύ ως προσπρόσωπους από τα διάφορα εκτενόμενα στη μουσική. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπράβο. Ελπίδα, ολοκένουρια, είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά, έτσι? Ναι. Είναι και η πρώτη συνέντευξη? Και η πρώτη. Να ξέρεις, είμαστε γουρλίδες. Το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα αγαπάμε τους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες και πάντα θέλουμε να είμαστε δίπλα τους. Οπότε να ξέρεις ότι είμαστε γουρλίδες. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά. Έρχεται από την Alpha Records. Θες να μας πεις για αυτήν 5 πράγματα, ποιοι έχουν γράψει, τι περιέχει μέσα, τι θα βρει ο κόσμος που θα πάει να αγοράσει αυτό το CD? Ναι, περιέχει 10 κομμάτια, στα οποία τα 8 έχω γράψει στίχο και μουσική. Mm-hmm. Και έχει και 2 διασκευές, το ένα είναι το I Don't Wanna Know, κράτα το κρυφό στα ελληνικά. Mm-hmm. Και το Lost in the Night του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Εκεί θα ήθελα να μείνω λίγο. Γιατί η εύλογη ερώτηση που θα σου έκανε οποιοδήποτε, το Lost in the Night χαρακτηρίζει τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο. Είναι το τραγούδι το οποίο τον εγνώρισε όχι μόνο η Ελλάδα, τον εγνώρισε και το εξωτερικό, έτσι? Βέβαια. Πώς έγινε αυτό το κονέ, να το πω έτσι? Θα σου το πω με λίγα λόγια. Mm-hmm. Εκείνο το διάστημα ο Κώστας συζητούσε με τον Σάνι, τον παραγωγό μου, τον Σάνι Εξ παρεμπιπτόντος, για τη διασκευή του κομματιού, και εγώ δούλευα με τον Σάνι στο στούντιο και mm-hmm. μου ζήτησε να το τραγουδήσω, mm-hmm. σαν demo. No. Φυσικά ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Mm-hmm. Έστειλε τον demo στον Κώστα και του άρεσε πολύ. Και έτσι αποφασίσαμε να το βάλουμε και στο CD. Ξέρεις, αυτό που σου συνέβη, δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Το να σου δώσει ο Κώστας το πρώτο του παιδί. Ακριβώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ασύλληπτο, μπορώ να σου πω. Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Και το αντιπροσώπευσες με το 1000%, όχι με το 100%. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ντουέτο με το Θάνο Καλλύρη. Ναι. Με το Θάνο πώς προέκυψε η συνεργασία? Πάλι στη μέση είναι ο Σάνι Εξ, mm-hmm. ο οποίος είναι πολύ φίλος με το Θάνο. Mm-hmm. Και όταν συζητούσαμε βασικά για το ντουέτο, με ποιον καλλιτέχνη θα ήθελα να το κάνω το ντουέτο, mm-hmm. Μου πρότεινε το Θάνο. Ο Θάνος είναι ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω πάρα πολύ. Έχει υπέροχη χρειά. Mm-hmm. Και δέχτηκα κατευθείαν, ξέρεις. Με το που άκουσα Θάνο καλή, λέω ναι, να το δοκιμάσουμε. Κι εγώ να ήμουνα και οποιοδήποτε να ήταν θα δεχόταν. Και ο Νιόνιος, Νιόνιο, δεν θα δεχόσουν, Νιόνιο. Δεν θα δεχόσουν. Πιστεύω ότι έδεσε πολύ καλά. Γιατί και οι δύο άνθρωποι, και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και ο Θάνος Καλλύρης, μπορεί να μην είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή με επιτυχία, έτσι, αλλά έχουν αφήσει μια ιστορία οι άνθρωποι, και οι δύο. Βέβαια, φυσικά. Έχουν γράψει στο ελληνικό πεντάγραμμο, να το πούμε έτσι. Mm. Νιόνιο. Λοιπόν, πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο χώρο, Ελπίδα? Πολλά χρόνια, θα το έλεγα, αρκετά. Καλά, είσαι 21, εντάξει. Πόσο μπορεί, δηλαδή, 5-6? Παραπάνω. Από 6 χρόνο 7 νομίζω. Και πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις το τραγούδι? Σου ήρθε έτσι ξαφνικά, όπως είναι και ο τίτλος του CD, ή το είχες στο μυαλό σου, το δούλεψες?
Είναι έτσι όπως το λες. Ξαφνικά. Να σου πω με λίγα λόγια ότι όταν τελείωνα το λύκειο, επειδή από μικρή είχα αγάπη στη ζωγραφική, στη